Γεια σας και από μας. Η τέταρτη συνεδρία θα ασχοληθεί με τα πρακτικά κλινικά θέματα. Πολλές φορές σε μια γενική αίματος που έχουμε στα χέρια μας στο πλαίσιο ενός εργαστηριακού ελέγχου ρουτίνας, check-up, που όλο και περισσότερο ζητάνε οι γονείς ή στην πορεία μιας οξείας λίμωξης ή για κάποιο άλλο λόγο που κάνουμε μια γενική αίματος, βλέπουμε αυξημένα ιωσινόφυλλα και αναρωτιόμαστε. Πρέπει να δώσουμε σημασία, πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Τι πρέπει να κάνουμε. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθεί η κυρία Στασινοπούλου, παιδοαιματολόγο, παιδοογκολόγο, γνωστή σε όλους, πολύτιμη συνεργάτης της κλινικής μας επί χρόνια και θα μας αναπτύξει την διερεύνηση της υπεριοσινοφιλίας. Κύριε Σασινοπούλου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαρίφη. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Είναι τιμή και χαρά να συμμετέχω και φέτος στο ετήσιο παιδιατρικό σεμινάριο της Παιδιατρικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου. Θα μιλήσουμε σήμερα για το ιωσινόφυλλο. Εδώ βλέπετε ένα τέτοιο κύτταρο. Είναι αυτό εδώ το κύτταρο. Ανήκει στα κοκκιώδη κύτταρα της λευκής σειράς. Έχει δίλογο πυρήνα και πολλαπλά κοκκία, τα οποία χρωματίζονται πορτοκαλί. Τα οποία χρωματίζονται πορτοκαλί με τη χρώση ιωσίνης, η οποία έχει δώσει και το όνομά της στο κύτταρο αυτό. Το ιωσινόφυλλο πολυμορφοπύρινο προέρχεται από το αρχαίγονο αιμοποιητικό κύτταρο του μυελού των οστών με τη δράση αυξητικών αιμοποιητικών παραγόντων και κυρίως της Ιντερλευκίνης 3 και του GM-CSF, δηλαδή του παράγοντα αύξησης κοκκιοκυττάρων και μακροφάγων, με την επίδραση των οποίων θα παραχθούν τα προγονικά κύτταρα της ιωσινοφυλλικής σειράς. Στη συνέχεια, με τη δράση ενός ειδικού αιμοποιητικού παράγοντα για την ιωσινοφυλλική σειρά, που είναι η Ιντερλευκίνη 5, θα έχουμε την παραγωγή των πρόδρομων κυττάρων της ιωσινοφυλλικής σειράς, δηλαδή μυελοκύτταρα, ιωσινόφυλλα, μεταμυελοκύτταρα, δαδοπύρινα, ιωσινόφυλλα και τελικά θα υπάρχει ορίμανση στο ιωσινόφυλλο πολυμορφοπύρινο, το οποίο θα περάσει στο αίμα. Στο μυελό των οστών, το ποσοστό της ιωσινοφυλλικής σειράς δεν ξεπερνά το 6%, ενώ όπως όλοι ξέρετε, τα ιωσινόφυλλα στο περιφερικό αίμα δεν πρέπει να ξεπερνάνε σε απόλυτο αριθμό τα 500. Πολλαπλάσια όμως ιωσινόφυλλα περνάνε στους ιστούς, εκεί όπου κυρίως ασκούν τη δράση τους και όπου παραμένουν για εβδομάδες ή μήνες για να καταπολεμήσουν τον εισβολέα στον οργανισμό, ενώ στο αίμα είναι πολύ περιοδική η παρουσία τους για λίγες ώρες. Εδώ βλέπετε μια σχηματική εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ενός ιωσινοφύλου πολυμορφοπυρήνου. Είναι αυτό το πάρα πολύ δραστήριο κύτταρο, αυτό θέλω βασικά να σας δείξω. Έχει πρωτογενή κοκκία, δευτερογενή κοκκία ειδικά του ιωσινόφυλου που περιέχουν ειδικές πρωτεΐνες όπως είναι η μείζον βασική πρωτεΐνη, η ιωσινοφυλλική κατιωνική πρωτεΐνη, η υπεροξυδάση του ιωσινοφύλου, η νευροτοξίνη του ιωσινοφύλου, οι οποίες όλες είναι κυταροτοξικές και θα καταστρέψουν τον εισβολέα στον οργανισμό μέσα στους ιστούς. Επίσης, το κύτταρο αυτό περιέχει λιπηδικά σωμάτια, τα οποία είναι γεμάτα με ραχιδονικό οξύ, που θα κάνει την παραγωγή λευκοτριενιών και προσταγλανδινών που συμμετέχουν στη φλεγμονή. Όπως βλέπετε, στην επιφάνεια αυτού του κυττάρου υπάρχουν υποδοχής για πάρα πολλά μόρια, για τις κυταροκίνες, για τις ανοσοσφαιρίνες, για τους αιμοποιητικούς αυξητικούς παράγοντες και κυρίως την Ιντερλευκίνη 5, που είπαμε ότι προσδιορίζει τον πολλαπλασιασμό και την ενεργοποίηση των ιωσινοφύλων, για τα γλυκοκορτικοειδή. Το ιωσινόφυλλο είναι ένα κύτταρο πάρα πολύ ευαίσθητο στην κορτιζόνη. Επίσης, για χημειοτακτικούς παράγοντες και τα μόρια προσκόλλησης, με τα οποία το ιωσινόφυλλο προσκολλάται στο ενδοθύλιο και μέσω αυτού θα περάσει, θα μεταναστεύσει στους ιστούς όπου θα ασκήσει τη δράση του.
Τελικά το δραστήριο αυτό κύτταρο με όλο αυτό το πλουστάσιο θα ασκήσει τη βιολογική του δράση που είναι κυταροτοξικότητα για εξουδετερώση κυρίως των παρασίτων αλλά και μυκήτων ιών και βακτηρίων, θα ενισχύσει τη φλεμονώδη αντίδραση, θα συμμετέχει στην αλλεργική αντίδραση υπερευαισθησίας και θα συμμετέχει επίσης στην επίκτητη ανοσία. Η οσινοφιλία, όπως όλοι ξέρετε, ορίζεται η αύξηση του αριθμού των οσινοφίλων στο περιφερικό αίμα πάνω από 500, είναι ήπια μέχρι 1500, μέτρια μέχρι 5000 και σοβαρή πάνω από 5000. Τελικά, η οσινοφιλία στο περιφερικό αίμα δεν τη βρίσκουμε σπάνια, αφού στο 1% του γενικού αίματος που γίνονται σε εξωτερική βάση έξω από το νοσοκομείο μπορεί να βρούμε η οσινοφιλία και στο 10% στα παιδιά που νοσηλεύονται. Τώρα μερικοί ορισμοί ακόμα, υπέρ ιωσινοφιλία καλούμε την αύξηση των ιωσινοφίλων πάνω από 1500 σε δύο γενικές αίματος σε ένα μήνα και υπέρ ιωσινοφιλικό σύνδρομο καλούμε την υπέρ ιωσινοφιλία όταν δεν διευκρινίζεται η αιτιολογία της και όταν συνυπάρχει προσβολή οργάνου. Η διάρκεια όλων αυτών των στοιχείων πάνω από 6 μήνες που απαιτούσε ο αρχικός ορισμός του 1975 του Σούσιτ δεν ισχύει πια, γιατί με τις τελευταίες τεχνικές μπορούμε να κάνουμε την αιτιολογική διάγνωση πολύ πιο γρήγορα. Τα ιωσινόφυλλα, είπαμε, είναι κύτταρα των ιστών, εκεί μεταναστεύουν για να ασχίσουν τη δράση τους. Όταν λοιπόν συσσωρευθούν και ενεργοποιηθούν, θα προσβάλλουν τους ιστούς, θα εκρίνουν τα τοξικά τους τα τοξικά προϊόντα που περιέρχονται στα κοκκία τους και καταστρέφουν τους ιστούς, προκαλώντας ισχυμία, ίνωση και τελικά καταστροφή των ιστών. Πρακτικά κάθε ιστός και όργανο μπορεί να προσβληθεί. Πιο συχνά όμως προσβάλλεται το δέρμα, είναι το πρώτο σε συχνότητα, ακολουθούν οι πνεύμονες και το γαστρεντερικό. Η καρδιά προσβάλλεται όχι συχνά, σπάνια, όμως η προσβολή αυτή είναι χαρακτηριστική και μπορεί να απειλήσει τη ζωή του παιδιού. Τώρα η ιωσινοφιλία ταξινομείται σε 4 μεγάλες κατηγορίες, τη δευτεροπαθή ή αντιδραστική, την κληρονομική, την πρωτοπαθή ή κλονική και την ιδιοπαθή. Η δευτεροπαθή ή αντιδραστική ιωσινοφιλία είναι πιο συχνή στα παιδιά, οφείλεται σε πολλαπλασιασμό ιωσινοφύλων που είναι δομικά φυσιολογικά, λόγω αυξημένης παραγωγής συντελευκίνης 5, μέσω ενεργοποίησης πληθυσμού ταφ βοηθητικών λεμφοκυτάρων τύπου 2. Από εξωγενή ερεθίσματα, τα οποία είναι πολλά και ποικίλα, εδώ βλέπετε τα αίτια που την προκαλούν, είναι πολλά όπως όλοι γνωρίζετε. Το πιο συχνό στις αναπτυγμένες χώρες είναι η αλλεργία, ακολουθούν οι λοιμώξεις και τα φάρμακα, κακοήθεια αυτοάνωσα νοσήματα, η ανοσοανεπάρκεια στα παιδιά, οι άρρωστοι που έχουν επινεφριδιακή ανεπάρκεια, που υφίστανται ακτινοβολία, που έχουν την όσο του μοσχεύματος ενάντια στον ξενιστή μετά από μεταμόσχευση, που είναι σε αιμοκάθαρση, όπως και τα παιδάκια με τρισομία 21, μπορούν να παρουσιάσουν ιωσινοφιλία. Στη δευτεροπαθή, η ιωσινοφιλία κατατάσσονται αυτό που ονομάζουμε σήμερα νοσήματα με ιωσινοφιλία ειδικά οργάνου. Εδώ βρίσκουμε κυρίως δερματοπάθειες αλλά και γαστρεντερικά νοσήματα με κύριο εκπρόσωπο για τα παιδιά την ιωσινοφιλική ισοφαγίτιδα. Τέλος, στη δευτεροπαθή ιωσινοφιλία τα τελευταία χρόνια κατατάσσεται ο λέμφο-υπερπλαστικός τύπος του υπεριωσινοφιλικού συνδρόμου. Αν τώρα δούμε τις λοιμώξεις, κυρίως η ιωσινοφιλία προκαλούν παρασιτικές λοιμώξεις και μάλιστα οι αέλμυνθες. Λαμβλίαση, οξυουρίαση, ασκαριδίαση μπορεί να προκαλέσουν ήπια ιωσινοφιλία. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στην τοξοκάρα του σκύλου αλλά και της γάτας που προσβάλλει μικρά παιδιά, τα οποία μολύνονται από το χώμα που έχει μολυνθεί με τη σειρά του από περιττώματα του σκύλου. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη αύξηση των ιωσινοφύλων που μπορεί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τις 50.000, να φτάσουν μάλιστα τις 100 και να μας δημιουργήσουν μεγάλη ανησυχία. Συχνά υπάρχουν συμπτώματα όπως πυρετός, βήχας και εξάνθημα. Η διάγνωση γίνεται με την ανέβρεση ειδικών IgG αντισωμάτων της τοξοκάρας στο αίμα. Και άλλες λοιμώξεις όμως μπορεί να προκαλέσουν ιωσινοφιλία, χαρακτηριστικά η ενδοκαρδίτιδα, η οστρακιά, η βρουκέλα, τα χλαμίδια στα βρέφη. Φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πράξη, όπως πενικυλίνες και κεφαλοσπορίνη, μπορεί να προκαλέσουν ιωσινοφιλία. Για πιο σπάνια χρησιμοποιούμενα φάρμακα, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αντιεπιληπτικά, η ακτινομική νιντέα από τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Στις μέρες μας πρέπει να ξέρουμε, να ρωτάμε αν τα παιδιά λαμβάνουν μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα, όπως συμπληρώματα διατροφής, ομοιοπαθητικά φάρμακα, τα οποία δυστυχώς χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, από τις ναρκωτικές ουσίες που προκαλούν ιωσινοφιλία, κύριος εκπρόσωπος είναι η κοκαίνη.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο σύνδρομο DRESS, που είναι μια αντίδραση υπερευαισθησίας που μπορεί να γίνει σοβαρή και μάλιστα απειλητική για τη ζωή. Εμφανίζεται 3 με 6 εβδομάδες μετά τη λήψη του φαρμάκου, που είναι συνήθως αντιεπιληπτικό στα παιδιά. Συνδυάζει πυρετό εξάνθημα και βλάβη οργάνου, που συνήθως είναι τα νεφρά και το ύπαρ. Το σύνδρομο αυτό δεν μπορεί να υποχωρήσει μόνο με τη διακοπή του φαρμάκου, πρέπει να χορηγηθεί κορτιζόνη, πολλές φορές σε οξία, πολλές φορές επιγόντως. Τα κακοήθη νοσήματα ξέρετε όλοι ότι προκαλούν ιωσινοφιλία, χαρακτηριστικά το λέμφωμα Hodgkin και το τάφμι Hodgkin λέμφωμα. Θα ήθελα όμως κυρίως να σας αναφέρω την περίπτωση της Β' προέλευση οξία λιμφοβλαστική λευχαιμία, η οποία μπορεί να συνδυάζεται με ιωσινοφιλία στα παιδιά, που προηγείται της οξίας λιμφοβλαστικής λευχαιμίας κατά εβδομάδες ή μήνες. Συχνά συνυπάρχουν δερματικές εκδηλώσεις και οφείλεται σε υπερέκριση ιντερλευκίνης 5 από λιμφοβλάστες, ενώ τα ιωσινόφυλλα δεν ανήκουν στον νεοπλασματικό πληθυσμό. Συχνά βρίσκουμε τη μετάθεση 5-14, η οποία περιλαμβάνει και το γονίδιο του αιμοποιητικού παράγοντα ιντερλευκίνη 3. Τα αυτοάνωσα νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν ιωσινοφιλία. Χαρακτηριστική περίπτωση το σύνδρομο Σε-Στράους, που είναι ένα βαρύ άσθημα. Είναι μια αγκοίτιδα που συνδυάζεται με πολύ ψηλά ιωσινόφυλλα στο αίμα και μπορεί να μας κατευθύνουν στη διάγνωση. Πάντα σκεφτόμαστε τις ανοσοανεπάρκειες σε ένα παιδί που έχει ιωσινοφιλία. Χαρακτηριστικό είναι το σύνδρομο υπέργαμασφαιρινεμίας Ε, που είναι κληρονομικό, μεταβιβάζεται σαν αυτόσωμος επικρατών χαρακτήρας. Τα παιδιά έχουν βαρύ άσθημα και συχνές λοιμώξεις από σταφυλόκοκο και μύκητες. Επίσης, το σύνδρομο Όμεν στα βρέφη είναι χαρακτηριστικό, είναι μια βαριά κατάσταση με σοβαρές δερματικές εκδηλώσεις, διάρρεια απώλεια βάρους, συχνές λοιμώξεις και ύπατος πλήνομεγαλία. Χωρίς θεραπεία οδηγεί στο θάνατο, εάν όμως γίνει έγκαιρα η διάγνωση με αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών, τα μωράκια αυτά ιώνται. Και ερχόμαστε στο λέμφο υπερπλαστικό τύπο του υπεριοσυνοφιλικού συνδρόμου, ο οποίος είναι ο πιο συχνός τύπος υπεριοσυνοφιλικού συνδρόμου στα παιδιά. Οφείλεται σε παθολογικό κλόνο τάφλι λιμφοκυτάρων, ο οποίος συχνά ανοσολογικά είναι CD3 αρνητικό, CD4 θετικό. Υπάρχει υπερπαραγωγή ιντερλευκίνης 5 και αντιδραστική ιωσινοφιλία. Προσβάλλονται κυρίως το δέρμα, οι πνεύμονες και το γαστρεντερικό σύστημα. Η IgE είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Το σύνδρομο αυτό είναι κορτικοευαίσθητο και η πρόγνωσή του στα παιδιά είναι πολύ καλή. Και ερχόμαστε σε μια άλλη κατηγορία υπεριοσινοφιλίας που είναι κληρονομική. Είναι ιδιαίτερα σπάνιο, οφείλεται σε αυτόσωμο επιπυρετικό χαρακτήρα. Το γονίδιό της δεν είναι γνωστό, αλλά σε πολλές οικογένειες έχει βρεθεί αλλίωση στο χρωμόσωμα 5Q στην περιοχή 3-1, που φιλοξενεί τα γονίδια για αιμοποιητικούς αυξητικούς παράγοντες. Εμφανίζεται γρήγορα στη ζωή, από τον 4ο μήνα, υπάρχει σε έναν από τους γονείς, είναι συχνά σημαντική, με πάνω από 1500 ιωσινόφυλλα και η πρόγνωσή της στα παιδιά θεωρείται καλή. Και ερχόμαστε στην πρωτοπαθή κλονική υπεριοσινοφιλία, που είναι πιο σπάνια στα παιδιά. Εδώ έχουμε ανομαλία στο ίδιο το ιωσινόφυλλο και στα προγονικά κύτταρα του μυελού των οστών. Σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του 2016, η πρωτοπαθή κλονική υπεριοσινοφιλία ανήκει στα μυελοειδή νεοπλάσματα με δύο κύριες κατηγορίες, τα μυελοειδή και λεμφοειδή νεοπλάσματα με ιωσινοφιλία, και αυτές εδώ τις 4 μοριακές βλάβες που αναφέρονται συγκεκριμένα, αυτές υπάρχουν στα παιδιά, και τα μυελοϊπερπλαστικά νεοπλάσματα, που εδώ βρίσκουμε τη χρόνια ιωσινοφιλική λευχαιμία, η οποία είναι εξαιρετικά σπάνια στα παιδιά. Ο μυελοϊπερπλαστικός τύπος του υπεριοσινοφιλικού συνδρόμου είναι αυτός που βρίσκαμε παλιά για να ονομάσουμε την πρωτοπαθή ή κληρονομική υπεριοσινοφιλία. Και ερχόμαστε στην ιδιοπαθή υπεριοσινοφιλία. Όταν δεν έχουμε βρει καμιά αιτιολογία για την υπεριοσινοφιλία, έχουμε δοκιμάσει ακόμα και θεραπεία για παράσιτα, δοκιμαστικά. Μιλάμε τότε και δεν έχουμε βρει κανένα αίτιο. Μιλάμε τότε για ιδιοπαθή υπεριοσινοφιλία, η οποία είναι συχνά συμπτωματική. Πρέπει όμως να παρακολουθούμε την καρδιά των παιδιών, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει προσβολή οργάνου. Η πρόγνωση, ιδιαίτερα στα παιδιά, θεωρείται καλή. Και πώς θα προσεγγίσουμε λοιπόν το παιδί με ιωσινοφιλία? Θα στηριχτούμε όπως πάντα στο ιστορικό, οικογενειακό ιστορικό,
για ατοπία, για ανοσοανεπάρκεια, για αυξημένη ανοσοσφαιρίνη έψιλον. Θα δούμε αν το παιδί έχει αλλεργία, αν πήγε ταξίδι, αν πήρε ένα φάρμακο ή κάποια ουσία. Συμπτώματα, θα αναζητήσουμε συμπτώματα χαρακτηριστικά της υπεριοσυνοφιλίας, πυρετό και κόπωση, εξάνθημα και κνησμό, βήχα και αναπνευστική δυσκολία, αρθραλγίες, μυαλγίες, κοιλιακά άλγη και διάρρεια. Από την κλινική εξέταση, πιο συχνές είναι οι δερματικές εκδηλώσεις. Εδώ βλέπετε ένα έντονο πνιδωτικό εξάνθημα με έντονο κνησμό σε ένα παιδί με ιωσινοφιλία που ανάπτυξε στη συνέχεια β' προέλευση οξία λυμφοβλαστική λευχαιμία. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα από το αναπνευστικό, υπατοσπληνομεγαλία, λυμφαδενοπάθεια, καρδιοπιοπάθεια με μυοκαρδίτιδα ή και ενδοκαρδίτιδα, νευρολογικές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό με εγκεφαλοπάθεια, κόμμα, σπασμούς ή από το περιφερικό νευρικό σαν πολυνευροπάθεια. Η οφθαλμολογική εξέταση γίνεται συστηματικά για αναζήτηση αγκίτιδος του αμφιβληστροειδούς. Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος είναι αυτός που βλέπετε, απλές εξετάσεις, γενική αίματος, ΕΡΠΕ και ταχύτητα, LDH, υπατική και νεφρική λειτουργία. Μετράμε την IgO ρού και τις ειδικές IgE εφόσον σκεφτόμαστε αλλεργίες, κάνουμε τα δερματικά τεστ, παρασιτολογικές κοπράνου υποχρεωτικά τουλάχιστον 3. Αν η ισονοφιλία είναι ήπια και μας δείξει μια φανερή αιτία, τη θεραπεύουμε και σταματάμε εδώ. Και αν δεν βρούμε όμως την αιτία, εφόσον η οσυνοφιλία είναι ήπια και δεν υπάρχει προσβολή οργάνου, μπορούμε να σταματήσουμε εδώ και να παρακολουθούμε το παιδί. Εφόσον όμως η περιοσυνοφιλία είναι σοβαρή και κυρίως εφόσον προκύψει προσβολή οργάνου, προχωρούμε τον εργαστηριακό έλεγχο καλύτερα με τη βοήθεια του ειδικού. Θα κάνουμε ορολογικό έλεγχο για αναζήτηση παρασιτώσεων, οπωσδήποτε για τοξοκάρα, τριχινέλα και στρογγυλοείδωση. Θα ψάξουμε αυτοαντισώματα για την περίπτωση των αυτοάνωσων νοσημάτων. Θα μετήσουμε το συμπλήρωμα, τις ανοσοσφαιρίνες ορού, οι οποίες μπορεί να είναι μειωμένες σε περίπτωση ανοσοανεπάρκειας ή να είναι αυξημένες, όχι μόνο αλλά και οι υπόλοιπες, όπως συμβαίνει συχνά στις παρασιτώσεις και στο λέμφο υπερπλαστικό τύπο του υπέριου συνοφιλικού συνδρόμου. Θα μετρήσουμε τη βιταμίνη D και την τριπτάση, γιατί όταν αυτές οι δύο βρεθούν αυξημένες, η σκέψη μας πηγαίνει στην κλονική πρωτοπαθή υπέριου συνοφιλία. Ο ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος θα μας κάνει να ψάξουμε παθολογικό πληθυσμό τάφλυμφο κυτάρο με κυταρομετρία νοής. Θα μετρήσουμε την ιτελευκίνη 5, η οποία είναι αυξημένη στη δευτεροπαθή υπέριο συνοφιλία, την ουσία TARC, η οποία είναι αυξημένη στο λέμφο υπερπλαστικό σύνδρομο, η μέτρηση της τροπονίνης σαν πρώιμος δείκτης καρδιοπάθειας είναι συστηματική. Ο απεικονιστικός έλεγχος οπωσδήποτε με ακτινογραφία και αξονική θώρακος, υπέρηχο κοιλίας και καρδιάς. Μπορούμε να κάνουμε και μαγνητική καρδιάς για να ψάξουμε αρχόμενες αλλοιώσεις, σπυρομέτρηση και βροχοσκόπηση εφόσον έχουμε αλλοιώσεις από τους πνεύμονες, βιοψίες ιστών εφόσον σκεφτόμαστε παρασιτώσεις και κάθε φορά που έχουμε την υποψία νοσήματος με ιωσινοφιλία ειδικού οργάνου. Και ο αιματολογικός έλεγχος πρέπει να είναι συστηματικός με τη βοήθεια του ειδικού και πολύ λεπτομερής. Θα ψάξουμε αναδιάταξη του T-cell receptor για μονοκλονικό πληθυσμό τάφ λυμφοκυτάρων. Θα κάνουμε FIS και PCR στο αίμα για να βρούμε αυτό εδώ το υβριδικό γονίδιο που περιλαμβάνει τον blood-derived growth factor receptor α, που είναι η πιο συχνή μοριακή βλάβη, αλλά θα ψάξουμε και όλες τις γνωστές μοριακές ανομαλίες. Θα κάνουμε μυελόγραμμα για να δούμε αν υπάρχει οξία λευχαιμία, β' λυμφοβλαστική ή άλλη, να δούμε πόσο είναι το ποσοστό των ιωσινοφύλων στο μυελό και να δούμε και τις μορφολογικές αλλοιώσεις. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι έντονες μορφολογικές αλλοιώσεις μπορεί να έχουν ιωσινόφυλλα τελείως καλού είδους προέλευσης, παραδείγματος χάρη σε μια παρασίτωση, και αντίθετα οι αλλοιώσεις στην κλονική περιοσινοφυλία να ελείπουν τελείως. Θα κάνουμε οπωσδήποτε τον καριότυπο στο μυελό των οστών για να ψάξουμε και τα ρογενετική ανομαλία, που αν τη βρούμε αυτό σημαίνει ότι είμαστε μπρος σε μια κλονική υπεριοσινοφυλία. Ο έλεγχος αυτός δεν φτάνει να γίνει αρχικά, πρέπει περιοδικά να επαναλαμβάνεται όσο η ιωσινοφιλία επιμένει. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε αυτές τις κυταρογενετικές και μοριακές ανομαλίες που είναι γνωστές μέχρι σήμερα. Είναι αρκετές και ο κατάλογος μεγαλώνει. Αυτό που είναι το χαρακτηριστικό είναι ότι οι υβριδικές πρωτεΐνες που παράγονται, όλες αυτές εδώ έχουν δράση τυροσινικής κινάσης, η οποία προκαλεί αένα πολλαπλασιασμό κυτάρων και άρα την κλονική υπεριοσυνοφιλία. Και για αυτές λοιπόν τη δράση τυροσινικής κινάσης έχουν βρεθεί φάρμακα, στοχευμένες όπως λέμε θεραπείες, για την αναστολή τη δράση
τυροσινικής κινάσης, όπως είναι το φάρμακο Imatinib, το γνωστό Gleevec, το οποίο έχει εκπληρώσει την ελπίδα όλων μας για τη θεραπεία του καρκίνου με ένα χάπι. Επίσης, οι υβριδικές αυτές πρωτεΐνες μας δίνουν μία έτσι αίσθηση για την πρόγνωση του συνδρόμου. Έτσι λοιπόν, η πιο συχνή πρώτη αντίδραση συνδυάζεται με πολύ καλή πρόγνωση όταν χορηγούμε στα παιδιά η Ματινίμπη. Αντίθετα, αυτή εδώ η τρίτη αλλίωση που αφορά τον υποδοχέα του παράγοντα αύξησης των ενοβλαστών είναι πολύ βαριά κατάσταση και μας κατευθύνει εξ αρχής στην αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών. Τα PCR όμως και τα FIS δεν φτάνουν, χρειάζονται νέες γενετικές τεχνικές στις μέρες μας, όπως είναι η αλληλούχηση νέας γενιάς, το Next Generation Sequencing, πότε, όταν έχουμε μια κλονική υπεριοσυνοφιλία, όταν έχουμε ένα ιδιοπαθές υπεριοσυνοφιλικό σύνδρομο, το οποίο δεν έχει απαντήσει στην κορτιζόν. Χρησιμοποιούμε πάνελ γονιδίων, παραδείγματος χάρη να έχουμε ένα πάνελ με 100 και 500 γονίδια που αφορούν τα μυελώδη κύτταρα του μυελού των οστών, και αυτά τα γονίδια, τα πολλά, μπορούμε να τα δούμε σε μία μόνο δοκιμασία και έχουν σχετιστεί με κάποιες ανομαλίες που έχουν σχέση με την ιωσινοφιλία, ή μπορούμε με την αλληλούχηση των εξονίων του γονιδιώματος ή και ολόκληρου του γονιδιώματος να βρούμε νέες ανομαλίες που δεν έχουν ακόμα συνδεθεί με γνωστά γονίδια. Και δύο λόγια για τη θεραπεία. Η θεραπεία βέβαια είναι αιτιολογική κάθε φορά που έχουμε μια δευτεροπαθή μορφή. Αλλεργία, θεραπεύουμε την αλλεργία, παρασίτωση, θεραπεύουμε την παρασίτωση. Το φάρμακο εκλογής είναι η κορτιζόν και μάλιστα σε χαμηλή δόση για το λέμφο υπερπλαστικό τύπο, για το ιδιοπαθές, υπέρειο συνοφιλικό σύνδρομο. Και επίσης κάθε φορά που έχουμε καρδιακή προσβολή ανεξάρτητα από την αιτία της ιωσινοφιλίας, όμως εδώ χορηγείται σε ψηλή δόση. Η Ματινίμπη είναι το φάρμακο εκλογής για την κλονική ή ανθεκτική στην κορτιζόνη υπέρειο συνοφιλία, φάρμακα δεύτερης γραμμής, υδροξιουρία και ιντερφερόνι α. Τελειώνοντας, ήθελα να ξαναπώ ότι η περιοσυνοφιλία είναι συχνά αντιδραστική στα παιδιά. Εάν όμως το αίτιό της, ιδίως αν πρόκειται για υπέριοσυνοφιλικό σύνδρομο, δηλαδή συνυπάρχει προσβολή οργάνου, εάν το αίτιό της λοιπόν δεν γίνει φανερό, πρέπει να προχωρούμε σε εξειδικευμένο εργαστηριακό έλεγχο με τη βοήθεια του ειδικού, με ταυτοποίηση όλων των γνωστών μοριακών τύπων. Η έκβαση της υπέριοσυνοφιλίας στα παιδιά είναι συνήθως πολύ καλή με χορήγηση κορτιζόνης, μεγάλη πρόοδο αποτελεί η χρήση της ηματινίμπης και η χρήση νέων γενετικών τεχνικών οδηγεί στο άμεσο μέλλον στην αναγνώριση της υπεύθυνης για τον κάθε άρρωστο μοριακή βλάβη και την εφαρμογή εξατομικευμένη θεραπεία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Στασινοπούλου, για την εξαίρετη εισήγησή σας, όπως πάντα. Εγώ κάτι δεν κατάλαβα, ότι πότε θα προχωρήσουμε σε εργαστηριακό έλεγχο πιο εξειδικευμένο, όταν, επειδή το εξάμηνο το βγάλατε τώρα. Είπατε ότι η παραμονή των ιωσινοφύλων πάνω από το εξάμεινο. Πρώτα απ' όλα αρχίζουμε να ανησυχούμε όταν έχουμε υπέριο συνοφιλία, δηλαδή αν έχουμε πάνω από 1500 ιωσινόφυλλα και δεν έχουμε βρει την αιτία. Ναι. Επιμένουμε όμως λίγο στο να βρούμε την αιτία, γιατί καμιά φορά δεν είναι φανερό από την αρχή. Επίσης, θεραπεύουμε τα παράσιτα πάρα πολύ εύκολα, γιατί πολύ συχνά πρόκειται για παρασιτώσεις που έχουν δύσκολη διάγνωση και έτσι μπερδευόμαστε και μπορεί να κάνουν και πολύ ψηλά ιωσινόφυλλα και έτσι μπερδευόμαστε για να ψάξουμε πιο σοβαρές αιτίες. Εάν όμως η υπεριοσυνοφιλία επιμένει, αρχίζουμε τον έλεγχο, έστω και αν δεν δώσουμε καμιά θεραπεία. Εάν οποιαδήποτε όμως στιγμή βρούμε προσβολή οργάνων, την οποία πρέπει να ψάχνουμε στη διάρκεια της παρακολούθησης, οπωσδήποτε τότε παραπέμπουμε στον ειδικό ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Ούτε θα το βαφτίσουμε μόνοι μας ιδιοπαθή και θα το αφήσουμε έτσι. Ιδιοπαθή. Ναι. Όχι, γιατί και ιδιοπαθής δημιουργεί πρόβλημα. Εάν επιμένει, αν υπάρχει προσβολή οργάνου, λέμε ότι έχει γενικά καλή πρόγνωση στα παιδιά, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να βρούμε την αιτία της ή και να τη θεραπεύσουμε. Η θεραπεία είναι κυρίως με κορτιζόνη, η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Διάρκεια, επειδή δεν μιλήσατε για τη διάρκεια της θεραπείας. Διάρκεια είναι πολύ μικρή. Μπορεί σε 15 μέρες, σε ένα μήνα, να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι. Μετά, βέβαια, προοδευτική μείωση. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ κάποιος συνάδελφο ρωτάει, σε παιδί που σε τυχαίο έλεγχο βρίσκουμε ιωσινοφιλία άνω των 1000, χωρίς αλλεργίες ή παρασιτώσεις, χωρίς παθολογική κλινική εικόνα, παραπέμπουμε ή αν όχι, πότε επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο?
Νομίζω κάθε 3 μήνες Κάθε πρέπει να τρεις μήνες. επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο. Όχι και συχνότερα. Δεν είναι απαραίτητο. Ναι. Μπορεί να έχει κάνει μια αλλεργία που πέρασε απαρατήρητη, που δεν μπορούμε να την αποδείξουμε. Σε λίγο καιρό θα έχει γίνει καλά αυτή η οσινοφιλία, παράδειγμα. Οκ, ωραία. Ευχαριστώ πολύ.